Είσαι ένας άνθρωπος που βίωσε όλο αυτόν τον φρικτό εφιάλτη από το πρώτο λεπτό. Όταν έφτασα στο σημείο, σοκαρίστηκα. Το πρώτο πράγμα, δεν σας κρύβω, που έκανα ήταν ο σταυρός μου εκείνη την ώρα να πάνε όλα καλά, γιατί δεν ήξερα τι θα αντικρίσω όσο πλησίαζα, καθώς από μακριά αυτό που κατάφερα να βλέπω ήταν απλά η φωτιά. Όσο πλησιάζαμε, είδαμε τρεις ορούς και έναν τραυματία βέβαια, στα χωράφια απέναντι από το τρένο, σε απόσταση 30 με 40 μέτρα. Θυμάμαι μια κοπέλα που βγήκε αλόβητη τελείως, χωρίς ούτε μια γρατσουνιά, και είχε χάσει το αγόρι, το οποίο εκείνη τη στιγμή πήγαινε στο μπαρ να πάρει τα νερά. Και νομίζω ότι έχει καταλήξει όλος, αλλά ήταν αγνοούμενος. Μας έπιανε και μας έλεγε να μπούμε μέσα να βρούμε το αγόρι της. Την οποία τη κοπέλα τη συναντήσαμε και μετά στο νοσοκομείο 7 ώρα το πρωί, καθώς μετά πήγαμε εκεί, γιατί στα αμφιθέατρα ενημερώνονταν οι γονείς και οι οικογένειες και λιποθυμούσαν. Υπήρχε μια κατάσταση δύσκολη και εκεί. Εμείς είχαμε χωριστεί σε διάφορες ομάδες. Εγώ την επόμενη μέρα βέβαια ήμουν στην ομάδα που κάναμε τους ελέγχους στο δεύτερο βαγόνι, που ψάχναμε κάτω από τα συντρίμια και ανασύραμε 16 ορούς. Το συνέστημα αλήθεια μπορεί να αποτυπωθεί με λόγια από αυτό που βλέπεις? Σου έρχεται η εικόνα που βλέπεις κάνοντας το δεύτερο βαγόνι με την ομάδα? Δεν ξέρω πώς να το αποτυπώσω, αλλά είχαμε λυγίσει όλοι. Ήμασταν όλοι σε κατάσταση σοκ. Είναι πολύ δύσκολο να πιστέψεις εκείνη τη στιγμή ότι τον άνθρωπο που ανασύρεις αυτή τη στιγμή, το μέλος που ανασύρεις, είναι άνθρωπος που υπήρχε σε ζωή. Και όταν αυτό γίνεται συνεχόμενα, δεν καταλαβαίνεις, δεν το πιστεύεις, δεν θες να το πιστεύεις ότι ήταν άνθρωποι. Απλά λειτουργείς μηχανικά εκείνη τη στιγμή, όσο και να μπορείς να λειτουργείς μηχανικά. Εγώ προσωπικά, να σας πω το δικό μου, που επειδή μιλάμε και με ψυχολόγους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού σχεδόν κάθε μέρα από το Σάββατο και μετά, του εξηγούσε πως έβλεπα τις ορούς της ανέσυρα. Εκείνη τη στιγμή, λέει, είχα λυγίσει, αλλά δεν ήμουν τόσο σοκαρισμένος όσο το επόμενο βράδυ, όταν μπήκαμε στο τρίτο βαγόνι που ήταν σε καλή κατάσταση και είδα παπουτσάκι ενός 5χρονου παιδιού και μια ταυτότητα της κοπέλας από τα Γιάννητσα, όπου εκεί πραγματικά έκλαιγα. Δεν με επηρεάζει τόσο πολύ όσο θα φαντάζεται κάποιος, αλλά η στιγμή που ήταν η αδρεναλίνη. Αλλά το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ μετά το βράδυ. Οι σκέψεις μόλις δεν στριχνούσαν το βράδυ. Εσύ ως γιατρός του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, θέλω λοιπόν να γυρίσουμε 7 μέρες πίσω και να μου περιγράψεις, έτσι όπως εσύ το βίωσες, αυτό που γίνεται εκείνο το βράδυ στο νοσοκομείο. Σωστά, είμαστε μια εβδομάδα ακριβώς σήμερα μετά το δυστύχημα. Λάβαμε όλοι ένα μήνυμα από το διευθυντή της κλινικής μας, τον κύριο Μπαριώτα, το οποίο ανέφερε ότι έχει γίνει σύγκρουση διάμαξης στοιχειών και όσοι μπορούμε να μεταβούμε το μεσότερο δυνατό στα επίγοντα του νοσοκομείου. Εκείνη την ώρα το πιο περίεργο ήταν κάποιοι ασθενείς οι οποίοι απλά είχαν μια περιτραυματική αμνησία. Τους ζητούσαμε να μας κατατοπίσουν στο πού χτύπησαν, πώς χτύπησαν και δεν θυμόταν απολύτως τίποτα για το ατύχημα. Την άλλη, εμείς το ψυχολογικό φόρτωμα ήταν κυρίως αργότερα, γιατί από ένα σημείο και μετά από περίπου 2 με 3 ώρες, ό,τι ΕΚΑΒ έφτανε δεν μετέφερε ζωντανό. Και αυτό είναι που μας δυσκόλευε περισσότερο ψυχολογικά εμάς, το ότι δεν είχαμε δυστυχώς τη δυνατότητα να παλέψουμε για περισσότερους ασθενείς, να προσπαθήσουμε για περισσότερα άτομα να προσφέρουμε κάτι ώστε να τα κρατήσουμε εν ζωή. Η εικόνα με τους τραυματίες αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι είναι σε κατάσταση, νομίζω ότι είναι 3 ή 4 άτομα στη μονάδα εντατικής θεραπείας, καλά θυμάμαι? Και στο δικό μας νοσοκομείο είναι 1 άτομο στη μονάδα εντατικής θεραπείας, κρίσιμη και σταθερή κατάσταση, και περίπου είναι άλλοι 3 ή 4 νοσηλεύονται στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Ζωή νοσηλεύτρια, κομβική στιγμή για εσένα, που ήρθαν τα πάνω κάτω, κυριολεκτικά εν μία νυχτή. Η ψυχραιμία για μας είναι αμέριστη, υπερέχει πάνω απ' όλα. Είναι το ίδιο της δουλειάς μας. Εκείνο το βράδυ δεν ήμουν παρούσα στα περιστατικά, ήμουνα την επόμενη μέρα το πρωί. Όταν μπήκα μέσα στα επίγοντα υπήρχε η μυρωδιά του καμένου. Συναντιόμουν με τους συναδέλφους στο διάδρομο και δεν υπήρχε τίποτα άλλο από σκυφτά μάτια και απλά κούνημα του κεφαλιού. Μια γιατρός, πάρα πολύ καλή συνάδελφος, γενική γιατρός, μου είπε την εξής ατάκα, την οποία δεν θα την ξεχάσω ποτέ.
μου είπε, θέλω και άλλους ζωντανούς, αντέχουμε ακόμα, μη μας φέρνετε άλλους σάκους. Μετά από λίγη ώρα άρχισαν να καταφθάνουν οι συγγενείς των θυμάτων ή των νοσηλευόντων, ψάχναν τους οικείους τους, με ρωτούσαν ονόματα, με ρωτούσαν, μου περιέγραφαν χαρακτηριστικά. Καθόμουν και έβλεπα τα πλάνα στην τηλεόραση και μου ήρθε στο μυαλό κάτι που διάβαζα από πολύ μικρή στον πρόλογο του βιβλίου του Μενέλαου Λουντέμι, «Οδός Αβύσσου, αριθμός 0», γράφει το εξής. «Κείνο το βράδυ σωπαίναν οι λύκοι γιατί ουρλιάζανε ανθρώποι».